DAT μας πρόσφερε την ευκαιρία να έχουμε μία διημερίδα σε σχέση με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Θα έλεγα ότι είναι ένα από τα πιο hot θέματα σήμερα στην ασφαλιστική αγορά. Όπως γνωρίζετε, οι κυβερνήσεις όλων των ανεπτυγμένων χωρών έχουν αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις σε ό,τι αφορά το net zero emissions και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Συνεπώς, η χρήση και η κυκλοφορία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι πλέον μονόδρομος και αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια ραγδαία. Με το σεμινάριο αυτό που καταφέραμε έτσι να δούμε και το οποίο με έναν πολύ απλουστευμένο και εύληπτο τρόπο μας προσέφερε η DAT είναι να αντιληφθούμε τη λειτουργία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, τις πιθανές ζημιές που μπορεί να βγάλουν και τις προκλήσεις, εν πάση περιπτώσει, και τους νέους κινδύνους που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σαν ασφαλιστική αγορά, τόσο στον τομέα της ανάληψης όσο και στον τομέα των ζημιών. Αυτό λοιπόν το οποίο εμένα μου προσέφερε το σεμινάριο είναι μια πολύ καλή αντίληψη του τι είναι ηλεκτρικό αυτοκίνητο και τι πρόκειται να ακολουθήσει στο μέλλον και ειδικότερα σε εμάς τους ανθρώπους των ζημιών προς τα που να στρέψουμε την προσοχή μας. Ωστόσο, σαν μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στη χώρα, θα έχετε αντιμετωπίσει κάποια περιστατικά ή όχι ακόμα από ηλεκτρικά αυτοκίνητα? Έχουμε αντιμετωπίσει κάποια περιστατικά, αλλά οι ζημίες είναι πια, θα έλεγα ότι είναι στα σπάργανα όλο αυτό το πράγμα. Από εδώ και πέρα θα αντιμετωπίσουμε τις πραγματικές προκλήσεις. Αυτό το σεμινάριο είναι πολύ σημαντικό και απαραίτητο, θεωρώ, για όλους τους επαγγελματίες της ασφάλισης και του κλάδου αυτοκινήτου γενικά. Μας δίνει πολύ σημαντικές πληροφορίες για το πώς λειτουργεί ένα ηλεκτρικό όχημα, τι πρέπει να προσέχουμε και πού πρέπει να εστιάσουμε κατά την ανάληψη του κινδύνου. Έχετε αντιμετωπίσει περιπτώσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων ζημιές από τέτοια αυτοκίνητα? Βεβαίως, έχουμε αντιμετωπίσει και οφείλω να πω πως προσπαθήσαμε όσο το δυνατόν γίνεται να σταθούμε αντάξει της περίπτωσης και της περίστασης για να μπορέσουμε να αποζημιώσουμε με ένα σωστό τρόπο, δίκαιο προς τον πελάτη. Άξιζε λοιπόν ο χρόνος το Σάββατο το πρωί για αυτό το σεμινάριο? Βεβαίως και άξιζε. Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει όλοι, το ξαναλέω, όλοι να παρακολουθήσουν τέτοιο σεμινάριο και πρέπει όλοι να ενημερωθούν για να μπορούμε να είμαστε πολύ σωστοί στον τρόπο διαχείρισης αυτών των ζημιών. Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία της DAT να ενημερωθούμε για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα, κάτι το οποίο ίσως πρέπει να επεκταθεί και πέραν των ασφαλιστικών εταιριών, γιατί έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να ενημερωθούν όλοι. Και σίγουρα έχουμε αποκομίσει πολλές εμπειρίες, πολλά νέα δεδομένα που δεν έχουν να κάνουν με τα συμβατικά οχήματα. Έχετε συγκρατήσει κάτι που σας έκανε περισσότερο εντύπωση? Την όλη διαδικασία που θέλει μετά από ένα τροχαίο ατύχημα, το να απομονώσεις την μπαταρία, έχει μια τελείως διαφορετική διαδικασία επισκευή του οχήματος του ηλεκτροκίνητου σε σχέση με τα συμβατικά. Πιστεύετε ότι τα ηλεκτροκίνητα θα προκαλέσουν περισσότερες ζημιές στο μέλλον ή όχι? Δυστυχώς αυτό φοβόμαστε, θα αυξηθεί το κόστος αρκετά. Γιατί έχει πολλές περισσότερες διαδικασίες κατά την επισκευή του οχήματος. Είναι πολύ σημαντική πρωτοβουλία της DAT να οργανώσει αυτό το event. Έχουν ήδη δρομολογηθεί αλλαγές, ήδη η τεχνολογία έχει εφαρμογή στην καθημερινότητα, άρα πρέπει να τρέξουμε, να προλάβουμε και να δούμε τι ευκαιρίες και τι κίνδυνοι θα υπάρξουν. Βλέπουμε στον δρόμο συνέχεια όλο και περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Είμαστε σίγουροι ότι καλύπτεται αρκετά από αυτά. Έχετε τύχει όμως σε περιπτώσεις ζημιών από τέτοια αυτοκίνητα μέχρι στιγμής? Όντως ασφαλίζουμε κάποια από τα αυτοκίνητα αυτά. Δεν έχει προκύψει ακόμα κάποιο έτσι εξαιρετικό γεγονός, συνηθισμένες καταστάσεις. Είμαστε σε επαγρύπνηση και προσπαθούμε να δούμε τι μέτρα θα πρέπει να λάβουμε και να δούμε και τι ευκαιρίες στο κομμάτι του προϊόντος ενδεχομένως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και να προσαρμοστούμε ανάλογος. Η ηλεκτροκίνηση είναι κάτι καινούργιο για τα ελληνικά δεδομένα και φυσικά ως ασφαλιστική εταιρεία πρέπει να είμαστε μέσα στις εξελίξεις και στις επάλξεις αυτού του καινούργιου προϊόντος, κυρίως στο κομμάτι της ανάληψης κινδύνων που είναι πολύ σημαντικό
στο πώς πρέπει να αξιολογήσουμε έναν τέτοιο κίνδυνο από θέμα κόστους, από θέμα αξίας σε περίπτωση επέλευσης μιας ασφαλιστικής περίπτωσης. Είναι κάτι εντελώς νέο και πρέπει να λάβουμε γνώση, να ενημερωθούμε για να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε. Γιατί στην ελληνική αγορά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλη εμπειρία. Είμαστε σίγουροι ότι έχετε στον πολύ μεγάλο στόλο που ασφαλίζεται από αυτοκίνητα και οχήματα και ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Έχουν προκύψει ζημίες από αυτά? Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει ζημίες ιδιαίτερα σημαντικής, έτσι, αν θέλετε, έκτασης που να μας έχουν προβληματίσει. Φυσικά, όσο αυξάνεται όμως ο στόλος των ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην ελληνική αγορά, αλλά και στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας μας, αναπόφευκτα κάποια στιγμή θα έχουμε να διαχειριστούμε και να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια περίπτωση. Επομένως, πρέπει να προετοιμαστούμε. Είχαμε το πρώτο σεμινάριο στην Ελλάδα που αφορά τα ηλεκτροκίνητα οχήματα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι σαν Data Labs προσφέρουμε τόσο καιρό υπηρεσίες και λογισμικά στους συνεργάτες μας. Αυτή τη στιγμή κάναμε ένα πρωτοποριακό σεμινάριο το οποίο αφορά τα ηλεκτροκίνητα οχήματα και το τι πρέπει να προσέχεις σαν πραγματογνώμονας όταν εξετάζεις το όχημα μετά το ατύχημα, διότι οι κίνδυνοι που ενδέχονται είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Είχαμε τη μεγάλη χαρά σήμερα να έχουμε παρουσία το μεγαλύτερο κομμάτι του ασφαλιστικού κλάδου στην Ελλάδα, κορυφαία στελέχη πραγματογνωμόνων, κορυφαία στελέχη των ασφαλιστικών εταιριών λάβανε μέρος στο σεμινάριο, όπου εκπαιδευτήκανε πάνω σε κομμάτια όπως τι πρέπει να προσέξουμε μετά το ατύχημα σε ένα ηλεκτροκίνητο όχημα, που υπάρχει υψηλή τάση στο ηλεκτροκίνητο όχημα και πώς πρέπει να τη διακόπτουμε αυτήν. Διότι, καταλαβαίνετε, οι τεχνολογίες αυξάνονται στα οχήματα και πλέον με τα ηλεκτροκίνητα οχήματα γίνεται επικίνδυνη η δουλειά του πραγματογνώμονα, εννοείται και του κατασκευαστή και του άνθρωπου που θα πάει να συλλέξει το αμάξι της φροντίδας ατυχήματος. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε και επόμενα σεμινάρια στο μέλλον, τα οποία θα μπορέσουμε να δώσουμε την ανάλογη πληροφορία στις κάθε μορφής εταιρείας οι οποίες ασχολούνται πάνω στο ηλεκτροκίνητο όχημα. So what is the DAT Academy doing? So we are creating the DAT Academy, or we have created it last year, and it really is a focus to concentrate and all the trainings under the same logo and to make it more professional. It was before and still is partly with the sales team, but we want to bring it to more modern modern solutions. So what is the new things that you people in the car industry need to know from you? So I think we have three kind of customers. We have experts, car dealers, assurance companies, and of course we are providing a lot of data, and we have more and more digitalization, and it's important to know how to use the new methods, programs, and how you can really have support by these new topics in your daily work. And of course electric cars are coming more and more, and they are changing the way of working. You have much more information, but of course it's also different in handling. You have to pay attention, you have high tensions, and there's a certain danger, but there are also opportunities. These cars will have damages in future. You have to know how to repair them, and this is something we are trying now to transfer to experts, to dealers, to our customers, and this is here one first step in a foreign country where we have done this now. So it's Greece is the first country that you're coming? Well, it's this kind of electric training or information was firstly introduced now in Greece. It was a request from DAT Hellas, and then we have organized this with an expert. He is an expert, car expert, but he has also the authorization to train people for specific high voltages, because not everybody is allowed to do this, and so he is really somebody who is an expert, who is who has a certification, and he knows about
what he's speaking here in front of the experts. So we see electric cars, we see automatic, semi-automatic or automated cars. What would be the future? Is the human being going to have any role? Well, I think the human being will have for a long, long time a role. He will be supported. But of course, we have the CO2 topics, and of course, this will change our life. And in the three first months in Germany, the EV part was 25%, has now overtaken diesel. It will come. And it's at the moment, even with the energy mix of an electric car, we have a savings of around about 65% with an electric car compared to normal combustion car. And if you have green energies, you can go down to savings of 89%. So probably this is the reason why we will see more and more electric cars. And of course, they will become better, they will be easier to charge, faster charging, and I hope they will also decrease in weight, because at the moment it's really the topic that they're very, very heavy, but it will come. And we have to take care that everybody can deal, because in case of an accident, there can be a fire, and you are not able to touch everything. And you have to pay attention, and after a crash you have to measure the temperature of the car regularly. You have to separate from other cars, because if a car is burning, then it can also make burn other cars, and especially in summer in Greece it could be very hot. If a car will burn, then you will might be have a big fire in an area, so you have really to pay attention how to deal with these technologies. Apart from the people of the insurance market and the car industry, do you train also emergency services people? Not so far. They are trained by themselves, but we are supporting, especially in Germany, special services that you can see where to cut a car, because especially high voltage cars, and where you can manipulate the car. This is something which we are providing for Germany, but not so far for Greece. Πραγματοποιήθηκε το πρώτο σεμινάριο στη χώρα μας σε σχέση με την ηλεκτροκίνηση, έτσι το ονομάσαμε. Είναι ένα σεμινάριο το οποίο απευθύνεται στον κόσμο πρώτον της ασφαλιστικής εταιρείας, στον κόσμο των πραγματογνωμόνων. Απευθύνεται και στους επισκευαστές, αλλά και στους οδηγούς των οχημάτων περισυλλογής, φροντίδας και οδικής βοήθειας των οχημάτων. Και φιλοδοξία μας είναι να φτάσουμε στο σημείο να μπορέσουμε να μεταφέρουμε τις γνώσεις μας και στην πυροσβεστική. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γιατί είναι πλέον είμαστε σε μια εξέλιξη της τεχνολογίας του οχήματος, όπου στη ζωή μας μπήκε το ηλεκτροκίνητο όχημα. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ρόιντερ, που ήταν ο εκπαιδευτής μας, ειδικός και επιστοποιημένος σε θέματα να μπορεί να εκπαιδεύσει άτομα τα οποία έχουν τις γνώσεις, αλλά πρέπει να συμπληρώσουν και να πλουτίσουν τις γνώσεις τους πάνω στα θέματα της ηλεκτροκίνησης. Ο κύριος Ρόιντερ είναι συνεργάτης της ΔΑΤ και ειδικός πραγματογνώμονας και έχει την ειδική άδεια να διδάσκει αυτή την ύλη και να μπορεί και να δραστηριοποιείται σε όλη την Ευρώπη πάνω σε θέματα που άπτονται την ηλεκτροκίνηση. Όλα αυτά γίνανε κάτω από την αιγίδα της DAT Academy. Εκπρόσωπος και διευθυντής της DAT είναι ο κ. Στρίδε, που είχαμε τη χαρά να τον φιλοξενήσουμε και να απευθύνει έναν χαιρετισμό για το σεμινάριο. Ως προς το σεμινάριο θα ήθελα να πω το εξής, ότι πράγματι παρευρέθηκε το μεγαλύτερο μέρος των ασφαλιστικών εταιριών με τους ανθρώπους τους, τους ειδικούς ανθρώπους, οι οποίοι θα είναι και υπεύθυνοι για την ανάληψη της ζημιάς και την αποζημίωση. Υπάρχει ένα ολόκληρο πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθεί και αυτή τη στιγμή είμαστε στην πρώτη φάση μετάδοσης της γνώσης αυτής και φιλοδοξούμε μέχρι τέλους της χρονιάς να μπορέσουμε ο κύκλος να κλείσει, όπως σας είπα και προηγουμένως, και με τους υπόλοιπους πραγματογνώμονες στη χώρα μας και με τους επισκευαστές, με τους οδηγούς
της οδικής βοήθειας, αλλά και στο τέλος και με τους πυροσβέστες, ούτως ώστε να μπορέσει η χώρα μας αυτή τη στιγμή να έχει μια ολοκληρωμένη γνώση πάνω σε θέματα ηλεκτροκίνησης. Το σεμινάριο αυτό πραγματοποιείται για πρώτη φορά από την ίδια την ΤΑΤ στο εξωτερικό. Επιλέχτηκε πάλι η χώρα μας και με δικιά μας πρωτοβουλία για να δημιουργηθεί αυτή η δυνατότητα μετάδοσης της γνώσης και σε αυτό είμαστε χαρούμενοι και πραγματικά είμαι λίγο συγκινημένος γιατί πράγματι μας τίμησε το μεγαλύτερο μέσο ασφαλιστικής αγοράς. Είδαμε την αγωνία που είχαν οι συμμετέχοντες και επίσης τη χαρά του εκπαιδευτή μας ο οποίος απαντούσε και αυτός με μεγάλη αγωνία για να μεταφέρει όσο πολύ περισσότερη γνώση τις ερωτήσεις των συμμετοχόντων. Also erstmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass ich hier im Seminar in Griechenland bin und erstmal Elektrotechnik so ein bisschen vorstellen kann. Also es ist sehr interessant hier eine Schulung abhalten zu können. Es ist ein sehr interessantes Thema und man merkt auch, dass die Teilnehmer sehr viel Fragen auch haben. Wegen der Elektromobilität und wie die Entwicklung weitergeht. Deswegen macht es richtig viel Spaß hier, den Leuten, den Teilnehmern die Fragen zu beantworten und die Technik ein bisschen näher zu bringen. Elektromobilität wird uns noch länger beschäftigen, weil es die Zukunft ist und ob Wasserstoff, Elektrofahrzeuge und wir müssen uns alle, sag ich mal, mit der neuen Technik vertraut machen. Somit ist es sehr interessant, sage ich mal, hier so die Technik weiter in die Tiefe reinzubringen und es macht also hier richtig Spaß. Bedanke ich mich ganz herzlich und hat mich richtig gefreut, hier in Athen die Schulung abzuhalten und hoffe, wir können uns mal ein zweites Mal hier sehen.